Δεν υπάρχει κανένας λόγος βέβαια να επαναλάβουμε τα όσα είπαμε και σήμερα αλλά και στις επιτροπές. Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε σχέση με το βασικό κορμό αυτού του νομοσχεδίου ότι στην ουσία πρόκειται για μια υπονόμευση, αυτή είναι η σωστή λέξη, του ενιαίου χαρακτήρα που οφείλει να έχει αυτό το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Αντικειμενικά, μια υπονόμευση βεβαίως με την ίδρυση ενός ξεχωριστού εθνικού μηχανισμού εναέριας έρευνας και διάσωσης μετά από 5 τουλάχιστον χρόνια και για το διάστημα αυτό εξαιτίας αυτής της υπονόμευσης θα υποφεληθούν πολύ συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Θα αναμειχθούν στην υπόθεση δηλαδή αυτοί οι ιδιώτες. Αυτή είναι η ουσία, το όλο συμπέρασμα από το νομοσχέδιο. Το καταψηφίζουμε φυσικά, όπως και, και τα άρθρα του, που αφορούν τον οργανισμό, τον ΟΑΣΠ. Και πηγαίνοντας στις τροπολογίες, πρώτα για την τροπολογία με τον γενικό αριθμό 1452, που αφορά στις ρυθμίσεις για την πολιτική προστασία. Νομίζουμε ότι πάλι έτσι πολύ συμπερασματικά να πω ότι πρόκειται για την υλοποίηση εκείνης της κυβερνητικής ή μάλλον καλύτερα της νατοϊκής στρατηγικής και πολιτικής η οποία εντάσσει την πολιτική προστασία, ενώ δεν θα έπρεπε φυσικά να είναι έτσι, στους δικούς της σχεδιασμούς, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να ενσωματώσει και γνήσιες λαϊκές δυνάμεις σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Έχει 4 άρθρα αυτή η τροπολογία, καταψηφίζουμε και τα 4 άρθρα, όπως και το σύνολό της. Και στην επόμενη τροπολογία, την 1453, για το πρώτο της άρθρο, το οποίο φυσικά είναι απαράδεκτο, και το καταψηφίζουμε γιατί πρόκειται για μια οριζόντια και γενικευμένη παράταση που επιτρέπει τις καταπατήσεις, τις εκχερσώσεις και τις αλλαγές χρήσης γης. Έχει ένα σαφέστατο προεκλογικό άρωμα αυτό το άρθρο της συγκεκριμένης τροπολογίας και φυσικά το καταψηφίζουμε. Όπως καταψηφίζουμε και το άρθρο 2 για την παροχή εγγύησης από τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας, μια χρηματοδότηση την οποία θα την πληρώσει πολύ ακριβά ο ουκρανικός λαός, γιατί οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδεύονται πάντα και με μνημονιακές υποχρεώσεις και κάτι ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα από αυτό. Και κλείνοντας βεβαίως για το άρθρο 3, δεν έπεισε καθόλου ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, για το λόγο που επαναφέρει την λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, παρουσίασε αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ως απέτηση της αγοράς. Μάλλον δεν διάβασε τις ανακοινώσεις του Σωματείου των Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας αλλά και άλλων περιοχών της χώρας που καταγγέλουν αυτήν την απόφαση ότι είναι μια απόφαση που στρέφεται ενάντια στη ζωή τους γιατί οι άνθρωποι τις Κυριακές τις έχουν για να ξεκουράζονται και για να βλέπουν λίγο τις οικογένειές τους. Η αγορά μπορεί να θέλει ό,τι θέλει.